Είμαστε σήμερα εδώ, κοντά σας, Κυριακή, 1η Ιουλίου του 2003, με την εκπομπή για σήμερα Εφώλης της Ύλης. Μία ματιά στην επικαιρότητα γρήγορα, τι έχουμε πολύ σημαντικά. Εθνικό θέμα πρώτο, έχουμε παραβιάσεις των Τούρκων, σχεδόν 40 παραβιάσεις την ημέρα, με 15 τουρκικά αεροπλάνα εξοπλισμένα, συνεχώς να παραβιάζουν τον αέριο χώρο μας και τα πράγματα είναι κάπως περίεργα. Δεύτερο και σημαντικό, πάμε προς αργεντινοποίηση της χώρας, πράγμα που σημαίνει ότι σήμερα με πληροφορίες που έχουμε και του φίλου μας του δημοσιογράφου του Κώστα Κόλμερ, ότι σε 2 χρόνια κόβεται χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε την ίδια νύχτα αύξηση των επιτοκίων, που σημαίνει την επόμενη μέρα οι τράπεζες δεν θα έχουν να σας δώσουν χρήματα, που σημαίνει θα κλείνουν και τράπεζες. Αυτά είναι τα σημαντικότερα θέματα που κυκλοφορούν σήμερα. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα μας, το σημερινό. Έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή μας σήμερα Εφώλης της Ύλης τον κεντρικό ομιλητή για σήμερα, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσούκα, έναν υπέροχο ιεροψάλτη που τον γνωρίζετε όλοι σας, ύστερα από κάποια τηλεφωνήματα που δεχτήκαμε από εσάς τους φίλους και τις φίλες τηλεθεατές και τηλεθεάτρες αντίστοιχα. Σήμερα τον έχουμε εδώ μαζί μας. Χαίρετε κύριε Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δίπλα του ακριβώς είναι ο επίτροπος εδώ της Παναγίας, της Ονορίας που είμαστε, ο κύριος Λοδάρας. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε, να είστε καλά. Κύριε Τσούκα, ιεροψάλτης, από πόσα χρόνια? Πάρα πολλά χρόνια. Είμαι 47 χρόνια ιεροψάλτης. Στο προσκύνημα εσαΐ κάθε Σάββατο από 9 μέχρι 2 τη νύχτα ψένω στο προσκύνημα των Σπάτων. Εκεί βέβαια έρχεται ξένος κόσμος, έρχονται με πολλά προβλήματα υγείας, κλαίνε, δηλαδή να παρακαλούν να γίνει θαύμα για τον εαυτό τους, για τους ανθρώπους τους. Εκεί, και να σας πω και πως ήρθα εδώ στο Κοροπή, θέλετε. Βεβαίως. Ήρθαν 2 επίτροποι, ολονυκτία. Και βγήκαμε έξω και τους κέρασα, γιατί αγαπώ πάρα πολύ το Κοροπή. Μα πάρα πολύ. Μου είπαν, θέλετε να έρθετε, λέω, κουράζομαι πάρα πολύ. Κύριος Κορονιάς, αυτός έτσι. Ο Κορονιάς. Ο Κορονιάς, ο κύριος Κορονιάς που ήταν παλαιά επίτροπος. Ναι. Τέλος πάντων, καθίσαμε, λέω, θα έρθω να ψάλω. Θα έρθω να ψάλω. Ήρθα, έψαλα και μ' άρεσε ο κόσμος. Αγάπη μεγάλη. Όπως και τώρα. Τι να σας πω. Και οι άντρες και οι γυναίκες αγαπούνε πάρα πολύ. Αγαπούνε την ζατινή μουσική. Αγαπούνε, δηλαδή, αυτό που λέμε, που κάνουμε. Και έμεινα ψάλτης τώρα 30 χρόνια. Ψάλω εδώ. Βέβαια, έχω ιδιαίτερη αγάπη. Είχα πάει και σε άλλες πολλές εκκλησίες. Είχα πάει Εγκάλι και στην Αγία Παρασκευή, Παλίνη και σε άλλες. Αλλά εδώ βρήκα αγάπη και παρέμεινα. Να φανταστείτε, θα σας πω και ένα, πρέπει να το πω τέλος πάντων. Επειδή είχα πάθει κάτι ναυάγια εγκυμοσύνης, και εγώ προσκύνησα την Παναγία και λέω, ας κάνω ένα παιδί. Και έχω ένα κοριτσάκι 16 χρόνων. Μάλιστα και από τότε λέω θα ψάλω όσο μπορώ και όσο κρατώ. Ήταν ένα ερέθισμα να σας οδηγήσει περισσότερο το να ψάλετε. Και βέβαια, γιατί εγώ ζω την ψαλτική. Πολλές φορές βουρκώνω όταν πω ένα μάθημα και το εκτελέσω. Γιατί βουρκώνω? Γιατί νιώθω, πώς να σου το πω, ότι το ζω αυτό το πράγμα που κάνω. Πρώτα στο Θεό και στα έπαιρνα. Στους ανθρώπους. Ναι, ότι πρέπει να το εκτελέσω. Δηλαδή, αν δεν ψάλω, δεν κοιμάμαι. Δεν ψάλω καλά. Όπως και τη νύχτα που έρχεται από όλη την Ελλάδα. Και ξένοι από το εξωτερικό έρχονται. Πούλμαν πάρα πολλά. Τέλος πάντων, και εδώ που έρχομαι το πρωί, έχω περισσότερο κέφι έτσι να δώσω ό,τι μπορώ. Δηλαδή. Γιατί πολλές οι ώρες. Να ψάλω 9 μέχρι 2 εσπερινό. Παράκληση της Παναγίας. Όρθρα και Θεία Λειτουργία, όπως σας είπα και προηγουμένως,
Λέω και το ένας είναι ο Κύριος, που το λέει σχεδόν όλη η Ελλάδα. Μάλιστα. Μου το επιγόρευσε ο Δεσπότης και μερικοί άνθρωποι και μου έλεγαν ότι τρίτος είναι ο πρόδρομος, δεν είναι τρία για τριάς. Το δεχόμουν εγώ. Αλλά αρέσει, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε τι ήταν αυτό, κύριε Κώστα. Ναι. Παρά απ' όλα η γνώμη του λαού, ναι, του κόσμου. Μέχρι, μέχρι από την Κύπρο, μια νύχτα από το προσκύνημα, με δορυφοριακό, όπως τα λέτε. Δορυφορική σύνδεση. Σύνδεση. Ναι, ναι. Μου είπανε να πει στο ένα είναι ο Κύριος, γιατί το περιμένει ο κόσμος. Δηλαδή, Κύπρος περνάει πολύ δραματική κατάσταση. Πάρα πολύ. Και έχω βγάλει και πολλούς ιεροψάλτες στο προσκύνημα. Εδώ είχα κάνει κάτι προτάσεις. Δεν μου ήρθαν τα παιδιά να βγάλω. Έχω βγάλει 36 ψάλτες σε ψαλτήρια. 36 ψάλτες. Ναι. Όποιος έρχεται, λέει ψάλτη. Και έτσι συνηθίζω. Τους πάω και γράφω και στη μουσική στο Χριστό στα Σπάτα. Mm-hmm. Και τετραετή φίτηση, παίρνουν το πτυχίο τους. Και δεν είναι, είναι και καλό ποσοστό, σας το πω. Παίρνουν και πια μερικά χρήματα, καλά χρήματα, όταν είναι και βυζαντινός ο ψάλτης καλός. Και έχει, η ενορία μας έχει ανάγκη πάρα πολύ. Μα τώρα αυτή τη στιγμή μου είπαν για τους Άγιους Πάντες. Θα στείλω έναν ψάλτη, τον αριστερό που γύπη. Μάλιστα. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς ξεκινήσατε από την αρχή, να πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά. Μάλιστα. Τι ήταν αυτό το ρέτισμα από μικρό παιδί, λογικά, αυτό που σας οδήγησε, ναι, στην ψαλτική, στην ιεροψαλτική μάλλον. Μάλιστα. Ακούμε. Εγώ μένω στο προσκύνημα, το σπίτι μου είναι δίπλα, κολλητά. Μάλιστα. Μου άρεσε. Τραγουδούσα και τραγουδώ. Mm-hmm. Και σε κέντρο πάω και στο Χριστοδουλόπουλο που πάω, μου δίνει και λέω δύο-τρία τραγούδια, όσα. Και είναι φίλος μου, του έχω δώσει και εγώ ψαλτικές για τη βυζαντινή μουσική. Είναι το Α και το Ω της Ελλάδας. Εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έχουμε βυζαντινή μουσική και δημοτικό τραγούδι. Μάλιστα. Αυτά τα ξενόφερτα τα άλλα. Τα τσιχτετέμπρα. Αράβικα, τουρκικά, ξέρω εγώ. Ναι. Θα μιλήσουμε μετά σε λίγο, ναι, να σε μας λίγο πείτε. Την, ξεκίνησα και πήγαινα στην εκκλησία γιατί μου άρεσε. Μικρό παιδάκι. Κάθε μέρα γινόταν παράκληση. Ζήγωνα στο ψαλτήρι, ένα πολύ καλό ψάλτη. Συγγνώμη που δεν όταν λέμε παράκληση, τι εννοούμε για να καταλάβω. Τι Παναγίε. Τι που σημαίνει, ναι, ότι. Κάθε μέρα. Παράκληση. Ναι. Παράκληση τη Παναγία κάθε μέρα. Ναι, ναι, γιατί το προσκύνημα κάθε το απόγευμα. Το 15 Αύγουστο δηλαδή. Ναι. Κάθε απόγευμα μαζεύει κόσμο. Και γράφουν τα ονόματα, περιγεία. Mm-hmm. Και κάθε μέρα έχει παράκληση. Α, μάλιστα. Καθημερινά. Πολύ ωραία. Από το 1932 που έγινε το θαύμα τότε που ευρέθηκε στο προσκύνημα ένας σακαλόγερος, mm-hmm, και έλεγε θα γίνει η εκκλησία εδώ και εξυφανίζεται. Μάλιστα. Και έγινε η εκκλησία, αυτό είναι μια άλλη. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Μια άλλη που θα κάνουμε. Συνεχίζουμε από εκεί που μένα. Ένα ψαλτήρι, mm-hmm, άρχισε. Έψαλε. Ώσπου έμαθα την παράκληση. Γιατί δεν είμαστε και πάρα πολύ πλούσιοι τότε. Δεν είχαμε δηλαδή τον τρόπο ζωής. Κάνω καμιά παράκληση, μας δίνανε κανένα φραγκάκι οι παπάδες. Μόλις τελειώνω το σχολείο, εγώ για παράκληση. Ναι. Και ξεκίνησα, πήγα Εθνικό 2, πήρα το χαρτί μου που χρειάζεται. Λέμε το Χατζη Νικολάου τον καθηγητή. Μάλιστα και συνεχώ να ψένω από τότε. Από τότε που ήμουνα, δηλαδή από 13 χρονών μέχρι τώρα στο προσκύνημα 47 χρόνια. Εσάει ολονικτή. Οι άλλοι φίλοι σας, αφού φεύγατε από το σχολείο μετά στο τέλος και πήγαινε εσείς για παρέκκληση, οι άλλοι φίλοι σας πού πήγαιναν τότε και τι εποχή είχαν πει. Δηλαδή ερχόντουσαν να σας ακολουθούσαν μαζί, εσύ πήγαιναν κάπου. Είχαν εντάξει, πονάχαν άλλα. Ναι, ναι. Αλλά ακολουθούσαν κάποια φιλαράκια σας, ας πούμε, έτσι, μαζί να ψέλνετε. Όχι πάρα. Όχι πάρα πολλά. Τώρα μου έρχονται και ακούνε ψαλτική. Να φανταστείτε, μπορώ να πω και για την κασέτα αυτή. Ναι, έχουμε εδώ τα αποσπάσματα από τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στις 15 του 2003 που ψάλετε και επιμελείτε εσείς. Ναι. Αυτό εδώ είναι. Να το δείξεις παρακαλώ ο περατέρ μας. Λοιπόν, πείτε μας για αυτή τη δουλειά.
10 μέρες την ημέρα, μαζεύονται οικοδόμοι, νέα παιδιά. Κύριε Κώστα, θέλουμε, αυτοί μόνο, δεν πήγαιναν στις εκκλησίες, τέλος πάντων, είχαν ακούσει ότι εγώ τους άρεσε η ψευδική μου. Και έβαλαν δύο αρνιά σε ένα παρακλήσιο και είχαν και έναν που έφτιαξε τη κασέτα αυτή, τώρα το CD και κασέτα, και άκουγαν ψευδική. Τους άρεσε τόσο πολύ που να φανταστείτε ότι σε μια καφετέρια μέχρι τις 3 το πρωί έβαζαν την κασέτα και πώς να σου το πω, εγώ κατεπλάγιναν την περίπτωση αυτή. Ναι. Σε καφετέρια, έτσι, που παίζουν τραγούδια άλλα. Και σε καφετέρια. Δεν το ζητεί, όχι, ναι. Και οι άνθρωποι αυτοί πήραν όλοι κασέτες και βάζουν στα αυτοκίνητά τους και στα σπίτια τους. Και χάρηκα να μην αυτοπροβάλλω τον εαυτό μου. Και έγινε. Με μια δουλειά αυτή. Ναι, έγινε πραγματικότητα, δεν είναι. Ναι. Και χάρηκα πάρα πολύ. Και θα ήθελα και εδώ στο κοροπή, όσο είμαι ψάρτης, να έρθουν τα παιδιά. Και θα δούνε αν το προσέξω και βγάλω ψάρτη. Πρέπει να βγάλουμε ψάρτες εδώ. Γιατί είστε μεγάλο χωριό, έχετε πολλές εκκλησίες. Και εμείς είμαστε ξένοι, πρέπει να φύγουμε, να έρθουν τα παιδιά τα δικά σας, τα ντόπια. Έτσι νιώθω εγώ, σαν Τσούκας και σαν ιεροψάρτης. Δηλαδή, μέσα από την ψαλτική, όταν ψέλνετε εσείς, αυτή η επικοινωνία που έχετε εκείνη τη στιγμή με το Θεό, ως ψάλτης, ποιο είναι αυτό δηλαδή που σας κάνει και το λέτε αυτό με, τόσο, με τόση αγάπη για τα παιδιά να έρθουν να γίνουν ψάλτες. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο, ας πούμε, κάποιο κουμπί δικό σας τώρα, δηλαδή αυτή η επικοινωνία που είναι μοναδική δική σας. Για μένα. Με το Θεό. Μάλιστα. Τι αισθάνεστε, τι αυτή... Πρώτα θα έρθουν κοντά στο Θεό τα ίδια τα παιδιά. Δεύτερον θα τους θα ψέλνουν από την πρώτη στιγμή. Θα πούνε τα αμήντα κυριλέσον. Θα πούνε τις πρεσβείες Θεοτόπου. Ας κάνουν φάλτσο, εγώ τα δικαιολογώ. Δεν υπάρχει. Αλλά την Άγια Κυριακή. Όταν τους δώσω τον πόλη που λέμε εμείς οι χωριάτες από εδώ, θα μου έρχονται, έτσι μου έρχονται και στο προσκύνημα. Έχω 15 άτομα. Έχω κοπελίτσες που έγινε ηγουμένη μία και ήδη από εδώ έχουν πάει στο Μακρυμάλι επάνω. Ένα πάρα πολύ μεγάλο μοναστήρι που είναι η Σκορδά, η Μαριάννα, που έγινε και ηγουμένη και έχει κάνει και πολλές συνεντεύξεις στην ΕΡΤ1. Για μέναν που την έμαθα και έψαλε, μακάρι να έρθουν να κάνουμε μια υποδομή, να βγάλω ψάλτη. Όπως και όλα τα άλλα τα παιδιά. Και είναι καλοί ψάλτες. Και το Βασίλη το Σπατανέο που είναι στην Ιερά Παρασκευή και ο Δημητράκης που είναι καλό παιδί, γιατί από εδώ ξεκίνησε, ήταν στη Βάρη και του λέω εδώ θα ψάλει στον τόπο σου. Λέει ο Δεσπότης, καλά σου λέει ο κύριος Κώστας. Ναι. Και από τη Μητρόπολη θα τους πάω εγώ να κάνω μουσική δωρεάν. 2 απογεύματα τη εβδομάδα, μάλιστα δωρεάν. Και παίρνουν και πτυχίο και αφού θα πάρουν το πτυχίο τους, μπαίνουν και σε γυμνάσια και σε λύκεια και σε δημοτικά και παίρνουν το μισθό του καθηγητού. Μάλιστα. Αυτό ο Δεσπότης παρακαλεί, εδώ είχα στείλει πάρα πολλά παιδιά. Είναι και ο κύριος Κατσούλης που είναι στη μουσική, είναι ο Βουτσινάς, είναι πάρα πολύ καλοί καθηγητές που μπορούν να μάθουν τα παιδιά. Να μάθουν. Είναι πολύ καλό και η μουσική, ξέρετε τι είναι. Δηλαδή, με λίγα λόγια. Γαλινεύει τον άνθρωπο. Αυτό θα σας ρωτούσα. Δηλαδή, ψέλνω για να γαλινεύσω την ψυχή μου. Και βέβαια. Έτσι, δηλαδή είμαστε σαν μαζί. Δεν έχεις νεύρα. Έτσι. Εγώ είμαι, όταν ψάλλω, είμαι δηλαδή, πώς να σου το πω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σε δεκατέχει μια ηρεμία. Ναι, πρώτα όμως ότι υμνώ το Θεό. Βασικότατο. Βασικότατο. Ναι. Και πώς το πω. Βλέπω στο προσκύνημα 100 άτομα από το προσκύνημα που είχε, γιατί είχε πάρα πολλά. Είχε 800.000 άτομα κάθε Σάββατο. Και έχει 100 άτομα που κοινωνούν. Βλέπω τα παιδιά. Ταπεινά μου μιλούν. Το ένα είναι ο κύριος αυτό που λένε ότι είναι παρεξηγήσιμο. Τι είπα. Είπα τεριρέμ, τι θα καταλάβουν. Τα 12 μυστήρια της Εκκλησίας είναι. Το λένε τα κατηχητικά, δίδασκαν και παλαιότερα και τώρα. Δεν το λέει το τυπικό, εκεί έχουν δίκιο. Τους δικαιώνουν. Σαφέστατα. Ναι. Αλλά τώρα αφού το ψάνουν και μαζεύονται όλοι και τους αρέσει και βλέπω και εδώ. Μα ένας είναι ο κύριος. Ένας είναι ο κύριος. Ένας, δεν είναι πολύ. Ένας είναι. Βέβαια, έχουμε και
Και αυτοί που με παραξήσουν, τους αγαπώ. Αλίμονο, δεν υπάρχει θέμα. Τέλος πάντων. Και δεν ζω εγώ την Ψαλτική. Εγώ κάνω άλλα. Τέλος πάντων. Θέλω να πω, χαρά μου να έρθουν τα κοροπιώτικα τα παιδιά. Τα παιδιά και από το Λύκειο μου στείλουν και από το γυμνάσιο και από το δημοτικό. Βλέπετε εδώ, ήρθε ένα παιδάκι σήμερα και είπε το πατέρι μου. Έκανε και ένα λαθάκι, φοβήθηκε. Πολύ ωραία το είπε. Θαυμάσια το είπε. Ναι. Ναι, να πάω πήρε στο Τσούκα του Λόρ να σε, κι ας επιτρέψει να μην πάρω εγώ την ευθύνη. Αλλά ωραία το είπε. Για πείτε μας κύριε Νοδάρα εσείς λίγο. Έτσι θα το πούμε όπως το ακούσαμε πριν έξω από κάποιον άλλο συνάδελφό σας. Μας είπε κάτι, δεν θέλω να πω το όνομά του, δεν ήθελα να το πούμε εδώ στον αέρα. Φαινόμενο Κωνσταντίνος Τσούκας. Ναι. Πείτε μας. Ο κύριος Τσούκας έχει έρθει αρκετά χρόνια, όπως σας είπα, από δύο επιτρόπους οι οποίοι πήγαν στο προσκύνημα στο Χριστό και τον ακούσανε και τον φέρανε εδώ. Από τότε έχουν περάσει περίπου τα 30 χρόνια. Δεν έχει φύγει καθόλου. Έχω παρακολουθήσει κι εγώ σαν βοηθός, σαν δίπλα του. Πήγαν και παλαιότερα βέβαια, που ήταν ο Παπαθανάσης, ο γιος του Ψάλη. Ήταν ψάλτης και μετά έγινε παπάς. Αυτός μας μάθαινε πολύ ίσο και γι' αυτό και στο ίσο πολύ πιο καλύτερος. Παρακολουθήσα αρκετά και ήμουν στο ψαλτήρι. Μετά όταν βγήκε ο Παπασπύρος, βέβαια είχα και το μαγαζί. Δεν ήμουν τόσο εύκαιρος. Μου λέει, όχι, θα μπει σε επίτροπος. Του λέω, τι να σου πω, τον Παπασπύρο, τουλάχιστον πάλι με βοηθώνε. Από επίτροπος, γιατί εγώ δεν αδειάζω λόγω της δουλειάς. Και στο τέλος μου την έφερε και με βάλε τακτικό μέλλον. Και είμαστε από την αρχή, είμαστε τώρα 7 χρόνια. Και είμαστε μέχρι το 2004. Πρέπει να ξεκουραστώ. Τι είναι αυτό που σας αρέσει από τον. Εγώ από μικρό παιδί βρισκόμουν στην εκκλησία. Ξέρω πολύ καλά τα καθήκοντα της εκκλησίας. Όλα δηλαδή μέσα. Διότι ήμουν από παπαδάκι και στο ψαλτήρι είχα πάει και πολύ παλαιά που ήταν ο πατέρας Σεραφείμ, όταν ήταν ο άρχιπος εδώ, ένας ιερομονάχος από το μοναστήρι του Οσίου Μελετίου. Τώρα έχει κοιμηθεί. Ο πατήρ Αθανάσιος, μοναχός που έβγαλε το γυμνάσιο εδώ και έχει κάνει και πρώτο σύγκελος και είναι κάπου στο Χολαργό. Έχει πάθει δύο-τρία εγκεφαλικά όμως και πήγα το συνάντησα πραγματικά αυτό από το πατέρα. Και του λέω πατήρ Αθανάσιος, όχι, του λέω Χρύσανθο το λένε. Ο πατήρ Χρύσανθος, ναι. Πρώην Αθανάσιος και φοιτητής του γυμνασίου Κοροπίου. Τα χάσε. Και είχα βρει και κάτι φωτογραφίες να του δείξω με το γαϊδουράκι που πηγαίναμε στον Αγιο Νικόλα και ψέλναμε τότε. Δηλαδή, κάναμε. Και ήμουν από πολύ μικρό παιδί, δηλαδή. Από τα 15 χρόνια στην Εκκλησία. Και αγαπάω πολύ και μπορώ να σου πω ότι εγώ και προστάτησα την Παναγία. Γιατί έχει τύχει και μου παρουσιάστηκε σε ένα μέρος το οποίο είχα. Δηλαδή είχα απελπιστεί που ήθελα να φτιάξω κάποιο σπίτι, δεν με αφήναν και δικοί μου άνθρωποι και εκεί παρουσιάστηκε η Παναγία και μου λέει το σπίτι θα το φτιάξεις στα μαύρα φορεμένη μέσα σε ένα οικόπεδο. Και ξύπνησε η γυναίκα και πράγματι η διαταγή ήταν 24 ώρες ενώ στην αστυνομία ήταν 15, το σπίτι το τελείωσε με τη βοήθεια της Παναγίας και την έχω προστάτησε. Και όταν ήμουν μωρό παιδί είχε βάλει ένα κλήρο ο πατέρας μου σε, όπως δεν είχα βαπτιστεί, μπούλησε εδώ δεν είχαν βαπτίσει και είχα κερδίσει μια εικόνα της Παναγίας και την έχω πάρα πολύ προστάτησε την Παναγία. Και τον κύριο Τσούκα δεν μου είπατε όμως, ναι. Σας ρώτησα. Δηλαδή, σας αρέσει, ο κύριος Τσούκας έχει το καλό ελάττωμα, εκτός ότι είναι αγαπητός, όπως τα είπε και ο ίδιος. Δεύτερον, αυτό που ψάλλει και αυτό που λέει, το βγάζει από μέσα του. Εσάς τι σας δημιουργεί όταν τον ακούτε? Το νιώθεις. Και αν θα πάτε και στο Χριστό ένα βράδυ, που είναι άλλη πριν, στον Ισπερινό, μόλις έρχεται η εκκλησία γεμάει έτσι από ήχο από αυτό. Το έχω διαπιστώσει προσωπικά δηλαδή. Προσωπικά έτσι. Προσωπικά έτσι. Δηλαδή γεμάει η εκκλησία, λουτίζει η εκκλησία. Με τη φωνή του, είναι τέτοια η φωνή του και το λέει με πάθος και με αγάπη δηλαδή αυτό το πράγμα. Εσάς σας αγγίζει. Βέβαια. Και όλο του κόσμου το αγγίζει. Δηλαδή καταλαβαίνετε το τι λέει. Δηλαδή, βεβαίως. Αναλόγως στο μυστήριο που θα είναι. Σε ποια κλίμακα. Και σε ποια κλίμακα και το λέει με πόνο, με πόθο και με πόνο και με αγάπη δηλαδή. Δηλαδή προσευχόμαστε προς τον Κύριο. Το λέει με τέτοιο τόνο που προσεύχεται στον Κύριο και ο ίδιος. Και όλοι οι πιστοί
αναγκάζονται να προσεύχονται και αυτοί δηλαδή με τον τόνο του ψάλτη. Διότι παίζει μεγάλο ρόλο, έχω ακούσει και άλλους ψάλτες. Μπορεί να ψάχνουν πληρολόγος, αλλά να είναι τεριρερερε και δεν ξέρω τι. Να μην είναι τόσο πιστικό. Να σας διακόψω λίγο, σας τώρα να τον δώσω τον κύριο Τσούκα να σας ρωτήσω αυτό που ο κύριος Νοντάρας. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Ο τόνος της, μεγαλύτερο. Που θα για δώσεις... μένα, ναι. Το μεγαλύτερο είναι αυτό. Να σας πω κάτι. Πρώτο, παίζει μεγάλο ρόλο η άρθρωση. Να καθαρίζουμε τις λέξεις. Για να καταλαβαίνει τι λέμε ο κόσμος. Μάλιστα. Γιατί ένα κόμμα αλλάζει την ερμηνεία του τροπαρίου. Mm-hmm. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Και να μην διατάζουμε το Θεό, δηλαδή να φωνάζουμε πάρα πολύ, να το παρακαλούμε. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε «Χριστέ μου, κάνε το θαύμα αυτό», να παρακαλούμε. Δηλαδή αυτό που επιζητούμε από την Παναγία, να γίνει ένα θαύμα, τέλος πάντων, όχι θαύμα, δεν πήγε καλά η δουλειά μου, ξέρω εγώ, πολλά πολλά γίνονται. Έτσι νιώθω εγώ τουλάχιστον, γιατί να σας πω κάτι. Δεν κάνω επάγγελμα ψαλτικής. Εγώ θέλω να υμνώ τον Θεό όσο μπορώ. Λειτουργήμα. Να σας πω κάτι. Γιατί κάποτε είχα πάει με τον Χριστοδουλόπουλο να υπογράψω, να τραγουδήσω μαζί του. Και Φαϊνία στο υπόγειο, ήταν σκαφίδας και ήταν και κάτι άλλο. Τότε καλή τραγουδιστέ. Βέβαια, μου είχαν και 10 τραγούδια έτοιμα. Στο τέλος κατέληξα να τους πω όχι. Γιατί μου είπαν κάτι παράξενο πράγματα. Μετά το ξενύχτη κάτι που δεν πρέπει να τα πω. Ναι, καταλαβαίνει ο καθένας που έχει το... Ναι, ναι. Και βέβαια, λέω μου θα σχολάω από τη δουλειά μας, από την ψαλτική να φεύγω. Όχι. Υπάρχουν κάτι παράξενο. Τέλος πάντων που απέφυγα και είμαι πολύ ευτυχισμένος που ψάλλω. Και ο Θεός να μου δώσει κουράγιο να ψένω. Όσο μπορώ να ψένω. Γιατί δεν είναι ψένω μόνο. Με καλούνε. Και εκεί που ψένω μετά πιάνω και τραγουδάω. Πήγα σε ένα που είχε η Άγια Μάργυρη. Και είπα 15 τραγούδια. Λέω, κοίταξε. Και μου λέει ένας μεντής που είχε και στην Παλίνη, μου λέει να σε πάρω εδώ, είναι αφήνω την ψαλτική. Με καμία δυνατή εκκλησία. Και να σας πω για κάτι άλλο, εκεί ρεμώ πάρα πολύ στην ψαλτική. Βέβαια είναι κουραστικό το πρωί και τη νύχτα. Γιατί τη νύχτα, ξέρετε, δεν τον βρίσκεις στον κόσμο. Πας στο ψαλτήρι και είναι 700 άτομα. Δηλαδή πρέπει να ψάρεις από την, να πούμε, φορτσάρεις από την αρχή. Ξέρετε τι είναι αυτό. Πρέπει να ψένεις από την αρχή πανηγυρικά, εφόσον ο κόσμος υπάρχει. Ναι. Και εδώ έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Και το χαίρομαι. Και είμαι και λίγο εγωιστής. Θα δω ότι δεν γεμίζω την εκκλησία, θα φύγω. Το είπες. Δεν το μπορώ. Όχι, το κοροπή. Νομίζω ότι δεν κάνω έργο. Εμείς πιστεύουμε το κοροπή σε αυτό δεν έχει πρόβλημα. Σε από ο κόσμος είναι πολύ θρήσκος και πραγματικά πιστεύει αυτό που κάνει και γεμίζει τις εκκλησίες. Και είναι το κάτι αλλού. Το έχουμε διαπιστώσει γιατί σώμασε. Δεν πάει ο κόσμος στην εκκλησία γιατί θέλει να πάει. Γιατί θέλει να πάει στην εκκλησία γιατί το θέλει εδώ ο κόσμος. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει εμείς. Δεν είναι κάτι το στον αέρα να λέμε κάτι έτσι για να λέμε. Μάλιστα. Κάτι να σας ρωτήσω. Είστε πάνω στο ψαλτήρι. Μάλιστα. Όπως θα ρωτούσε και κάποιον ιερέα από άλλη πλευρά. Μάλιστα. Και έχετε από κάτω λαό, κόσμο. Μάλιστα. Που ο καθένας έχει τα προβλήματά του που έρχεται. Αν μπορεί να έχει προβλήματα υγείας, πρόβλημα με τη δουλειά του, πολλά πολλά πολλά. Εσείς πώς ψυχολογείτε αυτούς τους ανθρώπους από κάτω όταν τους βλέπετε εσείς από πάνω που είστε. Μάλιστα. Και τους δίνετε αυτή τη χαρά έτσι ώστε όλοι μαζί να εναρμονιστούν με την ψαλτική για να κάνουν επίκριση προς το Θεό και να τον ενίσουν. Μάλιστα. Παράλληλα, πώς βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους όταν, γιατί στα μάτια των ανθρώπων διακρίνεται πολλά πράγματα που είστε χρόνια. Μάλιστα. Μπορείτε να μας πείτε λίγο γι' αυτό. Θα σας πω κάτι. Όταν βλέπω ότι το προσκύνημα, γιατί αυτός ο πιστός που έρχεται δίνει πολύ προσοχή. Και στον παπά πρώτα και στον ψαλτή. Προσπαθώ να το ηρεμήσω εγώ με τι τρόπο. Να βάλω παράπονα στην ψαλτική. Να μην πω κύριε Λέιζον. Αυτό του δίνω να γαλινεύσει ο άνθρωπος αυτός και να φύγει ευχαριστημένος. Και αυτό κάνω πολλές φορές. Μπορώ να αποθέτω
στην εκκλησία μας, τη Μεγάλη Εβδομάδα, έλεγαν 5-6 τροπάρια ο κόσμος. Τον Ιφώνα σου βλέπω. Πέστε το. Άρχισε λίγο, το λέγαν τόσο πολύ ωραία ο κόσμος. Που ευχαριστιόμουν εγώ. Και πολλοί, δηλαδή, όπως το λέμε εμείς, το έλεγε και ο κόσμος. Δίνουν προσοχή στα τροπάρια. Σε μερικά χωριά όμως υπάρχει το κακό αυτό, ότι μία γυναίκα κοιτάει τι θα φορέσει η άλλη. Όχι, δώσε προσοχή. Δύο ρίτσες που πας. Δώσε, τι λέει, τι Ευαγγέλιο, ποιος Απόστολος. Ναι, εγώ βλέπω εδώ πέρα στο το κοροπή, λέει, στην εκκλησία που έχω ψάλει και στην Αγία Παρασκευή έχω ψάλει, 1,5 χρόνο, βλέπω ότι προσέχουν τα λόγια και του παππού και του ψαλτή. Προσέχουν τα λόγια για να καταλαβαίνουν το τι λέει ή μήπως κάνει κάποιο λάθος. Και βέβαια, πρώτα να καταλάβουν τι λέει. Πρώτα να καταλαβαίνουν τι λέει. Υπάρχουν άνθρωποι που προσέχουν μήπως κάνει κάποιο λάθος. Δηλαδή, έχουμε... Υπάρχουν και μορφωμένοι. Κατακριβώς. Και θα σας πω, επιτρέπετε να πω ένα πάρα πολύ που μου συνέβη εδώ σε μια κηδεία. Ήρθε ένα σιροψάρτης και είχε κηδεία. Ήψανα εγώ και λέω δεύτερο τελευταίο σπασμό. Ένας άλλος συνάδελφος που είχε έρθει από άλλη εκκλησία. Το δεύτερο τροπάριο λέει ποιος χωρισμός αδελφή, ποιος πακετός, ποιος τρίνος. Και εκεί που έψανα λέει ποιος χωρισμός αδελφή, ποιος τοκετός, αντί να πει πακετός. Και εκεί βγαίνει ο Παπαχρήστος. Ήταν ο παλιός συγχωρεμένος. Και λέει, Λεβέντη, δεν είναι το νοσοκομείο της Έρανης εδώ. Χαριτολογώντας, θέλω να πω μία λέξη, ένα τάφ. Από πει, είπε τάφ. Το κετός, αντί να πει ποκετός, πει ο στρίνος. Θέλω να πω, αλλάζει όλη η ομιλία της λέξης. Είναι στα αρχαία γραμμένο και γι' αυτό το λόγο. Έτσι στα αρχαία δεν είναι γραμμένο. Και στα αρχαία, αλλά υπάρχουν και μορφωμένα άτομα. Τώρα μην πεις, μερικά βέβαια εντάξει, μπορεί να καταλαβαίνω γιατί είναι στα αρχαία. Αλλά το περισσότερο δεν καταλαβαίνω τις πρεσβείες στο τόπο. Πρεσβείες. Έτσι, πάρα πολλά. Δηλαδή η Εκκλησία έχει τόσες πολλές καλές λέξεις, ωραίες, να γαλινεύσει τον κόσμο και να προσεύχεται. Και θα σας πω και κάτι άλλο, βέβαια. Συντελεί και το θαύμα μέσα στην Εκκλησία. Αυτό που ποθείς και το λες σε μια γωνίτσα, όχι φαρισαϊκός, θελονικός. Και λες, Χριστέ μου, ξέρω εγώ το παιδί μου αυτό. Να γράψει τώρα που είναι επί καιρό, να γράψει το παιδί μου στις εξετάσεις. Και συντελεί το θαύμα. Ο Θεός δεν αφήνει κανέναν. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Και όποιος δεν έπραξε καλά, πάντοτε. Είναι, αυτό δεν είναι χριστιανικό πλήρως, κύριε Τσούκα. Κι όμως. Μάλλον αυτό τιμωρήθηκε. Αυτό τιμωρήθηκε. Αυτό τιμωρήθηκε. Μα υπάρχει. Και αυτή η δύναμη του έργου. Λέγανε παλαιά. Βλέπετε το Άγιο Φως τι γίνεται. Ναι. Σας πω και ένα άλλο. Πολύ απλό. Μπορείτε να πάρετε να κάνετε ένα αγιασμό και να βάλετε σε ένα μπουκαλάκι αγιασμό και σε άλλο μπουκαλάκι νερό. Και θάψτε τα μες στη γη. Μόνο γράψτε ποιο είναι. Νερό και τον αγιασμό θα τον βγάλει μετά από 20 χρόνια και θα είναι. Ως είχε. Το νερό θα βρωμίσει. Υπάρχει αυτό που λέμε. Γιατί βέβαια πιστεύουμε και στην αιωνιότητα, αλλά το θέμα είναι ένα. Λέμε τώρα τα ζωντανά παραδείγματα. Αυτό τώρα μην μου λέτε ότι θα μας αφήσουν το φως να έρθει σε εμάς που είναι. Ξέρετε το μέρος εκεί. Βλέπετε κάθε χρόνο τι γίνεται. Βεβαίως. Αν θα σας λέγανε να πάτε στο Ιράκ να ψάλετε για τα παιδιά του Ιράκ, θα πηγαίνατε. Και βέβαια. Μα έχω κάνει πάρα πολλά τέτοια. Έχω πάει και ξένα κράτη, έχω γυρίσει, έχω ψάλει. Μπορείτε να μας πείτε λίγο για αυτόν τον πόλεμο που έγινε εκεί κάτω, πώς τον βλέπετε εσείς? Μεγάλη ειδική, φίλε. Μπορεί να έφταιγε ένας αρχηγός. Δεν μπορούσε να τον βγάλουν, έπρεπε να σκοτώσει το κοσμάκι. Είμαι κατά τύπωση. Τα μικρά παιδάκια που βλέπατε να τα διαμελίζουν. Αφήστε να είμαι ευαίσθητος πάρα. Και που το λέτε τώρα είμαι... Τι αισθάνεσαι όταν το βλέπατε, τι αισθάνεσαι?
αισθανόμουν, τι να πω, φρικιαστικό το θέμα αυτό. Φρικιαστικό. Παιδάκια να διαμελίζονται. Νομίζω όλος ο κόσμος το ίδιο. Αισθανόταν. Βέβαια αυτό μας πάθαμε μεγάλη ζημιά. Ιδιαίτερα οι Έλληνες. Γιατί? Όλοι. Έτσι βλέπω. Αισθανθήκαμε από τον πόνο. Ήταν με το... Τέλος πάντων, να μην προχωρήσουμε γιατί... Φεύγουμε το θέμα. Σε αυτή την περίπτωση. Απλά, κάναμε με αναφορά γιατί είναι και επίκαιρο το θέμα. Ναι, ναι, το πώς... Πολύ σωστά μιλάτε. Αισθάνεστε. Υπάρχει κόντρα μεταξύ των ιεροψαλτών μέσα σε εκκλησίες. Ποτέ. Να σας πω και κάτι άλλο. Εμείς είμαστε σχεδόν βαρεμένοι όλοι. Νομίζουμε ότι εγώ είμαι και δεν είμαι. Εγώ σήμερα ήρθα ο Κόνο να δατήσω. Ψάλε ό,τι θέλεις. Mm-hmm. Και είχα αρχίσει τον Απόστολο. Φίλε μου, ο καλός ο ψάλτης θα φανεί. Καλό να έχεις αντιπολίτευση. Μόνο, σας είπα, να μην φωνάζουμε. Γιατί πάει ποιος θα παραβγεί τον άλλο. Αυτή η κασέτα έχει πολλά παράπονα. Mm-hmm. Και τα παράπονα ήτανε πιθανόν ένα παιδάκι που από τα μάτια του είχε πρόβλημα και εκεί. Και με πήρε και λίγο συνείδηση. Και έβαζα. Έβαζα πάρα πολλά παράπονα. Πιθανόν να τη βάλετε εσείς στην κασέτα αυτή, να την ακούσουνε. Βεβαίως. Και να μεταβιβάσεις πόσο αγαπώ τον τόπο σας. Πάρα πολύ. Μετάχηκα πάρα πολύ. Με τους ιερείς, εσείς οι ιεροψάλτες, στο θέμα της πρακτικής πάντα. Τα έχετε καλά ή και εκεί προσπαθείτε, ας πούμε, δείτε ότι κάποιος ιερέας δεν γνωρίζει καν την ψαλτική. Μιλάτε για εδώ. Υπάρχει κριτική, είτε για εδώ είτε και γενικά, και εκεί που είστε, και, στο, και στα Σπάτα. Μετά το τέλος της λειτουργίας, υπάρχει, το ασκείτε κριτική σε προσωπικό επίπεδο, ως ιεροψάλτης εσείς. Ή, ας πούμε, εντός εισαγωγικών επαγγελματίες ιεροψάλτης. Ναι. Και λέω, εντός εισαγωγικών, μου λένε ότι είναι λειτουργήμα. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Γιατί κολλάω και ένσημα. Στο προσκύνημα βέβαια, όχι εδώ. Yes. Γιατί εδώ αν πάρω ένσημα, θα πουλήσουμε την εκκλησία, δεν είναι. Δεν κάνω τέτοια πράγματα εδώ. Έτσι, ναι, ναι. Μέχρι που σε ένα σημείο ήθελα να φύγω. Και είπα, τάσω με πριν της εκκλησίας να σας υπογράψω ένα χαρτί, ότι δεν έψαλε. Να έχετε ένα χαρτί. Μην φοβάστε τίποτα. Πιο παλαιότερα, τέλος πάντων. Λένε ότι ολούθε οι καλοί, ολούθε οι κακοί, τώρα να μιλάμε. Και οι παπάδες είναι λιγάκι προς το χρήμα, λιγάκι επηρεασμένοι. Βέβαια, όχι όλοι. Έχει και ενάρετους παπάδες και ψευδείς. Εγώ δεν έχω παράπονο με παπάδες. Το μόνο που θα ήθελα να είναι λειτουργός καλός, να μπορούμε να απαντούμε στην αίτηση του. Λέγεται, να μην είναι παρεξηγήσιμο αυτό, εμείς ό,τι μας χτυπάει ο παππούλης χορεύουμε εμείς, λέμε. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Ναι. Τον ήχο δηλαδή φτάνει. Γιατί υπάρχουν κάτι παπάδες που δεν έχουν μάθει κάτι, είναι μουσική λίγη. Mm-hmm. Και ένα ήχο συνέχεια είναι βαρετό. Και το προσκύνημα, πάντα αγανακτεί, όλα τα ίδια και τα ίδια. Εσείς τους προτρέπετε στο να μάθουν όμως. Και βέβαια. Ακόμα και δεν έχει σημασία επειδή έγινε ιερέα ή είναι κάποια χρόνια, τους προτρέπετε να πάντα μάθουν. Ιδιαίτερα με τον προϊστάμενο, αν και ο προϊστάμενος έχει φυτέψει και μουσική, ο πάτερ Σπύρος, θα σας πω και όταν θέλω εγώ να ήχω, του δίνω τον τόν και αμέσως. Και γίνεται. Υπάρχει διαφορά όταν τελείται μία θεία λειτουργία και είναι ένας απλός παπάς, λειτουργός με τον δεσποτά μας, τον κύριο Αγαθόνη, που υπάρχει μια διαφορά ως προς το μουσείο. Τι αισθάνεσαι ότι ήρθε ο, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, το αφεντικό μας αυτή τη στιγμή, ναι, με όλο τον σεβασμό, ναι, που μας λείπει προς το πρόσωπό του και αλλήμον, υπάρχει διαφορά και στα μουσικά που έχετε μεταξύ σας, ότι το αυτή τη στιγμή ήρθε ο δεσπότης, πρέπει να είμαστε πιο σφιγμένοι, να δούμε τι γίνεται. Ναι. Επειδή ο δέσποτας είναι φοβερός, είναι δηλαδή... Γενικά και στο προσωπικό ακόμα. Βεβαίως. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Ψαλτική και στο προσωπικό ακόμα είναι αυτό το πράγμα. Θέλουμε να είμαστε πιο εντάξει. Αλλά σπότης μας ο Αγαθόνικος είναι μουσικό.
Το φανταστείτε ότι ήταν και στο Σύλλογο Ιεροψαρτών. Μιλήστε μαζί μου γι' αυτό. Που είμαι και εγώ πάρα πολύ μουσικός. Εκεί. Δηλαδή, το παραμικρό θα στο πει μέσα στο ιερό αυτό. Ναι. Και φτιάχνει και πράγματα πάρα πολλά στην ψαλτική. Πολλές φορές έρχεται και στα αναλόγια. Ψέλνει. Βέβαια, χαριτολογώντας, εγώ τον έχω φίλο και λέμε και κάτι αστιάκια. Τέλος πάντων, τα πρέπει αστιάκια να είναι. Ναι, τέλος πάντων και του λέω και εσύ μεγάλος, καλά, πού να βάζει με μάσκα. Και γυρνάει. Έλα, τη μαγκούρα. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός ο δεσπότης μας. Πάρα πολύ και αγαπάει τους καλούς ψάρτες. Αγαπάει. Γιατί έκανε σχολή δωρεάν. Που πληρώνει το προσκύνημα, τους καθηγητάς όλους εκεί. Πείτε μας εγώ για αυτή τη δωρεάν σχολή που είχε κάνει λίγο, κάποια λόγια, ο Δεσποτάς. Μάλιστα. Έκανε μια σχολή και κάθε χρόνο ασθένει μια φυλάδα και να προτρέπει τα παιδιά να πάνε να μάθουν. Σας είπα. Και τα παιδιά που δεν πάνε καλά στο σχολείο, ας έρθουν να μάθουν μουσική, γίνουν καθηγητές. Έχουν γίνει και από τον Κοροπή, όπως είναι του Λέκαο, Παναγιώτης. Και συγχρόνως είδε και ο γιος μου και πήγε, αλλά μετά είχε το σχολείο, το γυμνάσιο, τον σφίξαν λιγάκι στη μουσική και τα παράτησε. Είχε πάει και αυτό σε ένα φεγγάρι κανένα χρόνο. Για συνεχίσουμε και το έργο του Δέσποτα αυτό. Και είναι το όνειρό του. Η οροκομεία που είχε από πάνω, μέσα στο προσκύνημα εκεί, και τη μουσική. Αλλά τα παιδιά έρχονται πολλά και στη μέση, ξέρω εγώ, θες πολλά τα μαθήματα. Αλλά εγώ λέω στα παιδιά που έχουν καλή φωνή να έρθουν και να γίνουν καθηγητές. Καθηγητές να γίνουν. Και να μάθουν και ευρωπαϊκοί. Να μάθουν όργανο. Γιατί εγώ η κόρη μου παίζει κιθάρα. Μάλιστα. Το Κοροπή τόσο μεγάλο χωριό. Να έρθουν 50 άτομα. Έχουμε αίθουσες, έχουμε πολλούς καθηγητάς. Μπορεί να γίνει και εδώ κάτι. Με μια... Τους πάρω εγώ και θα τους πάω. Γιατί εκεί, σας είπα, έχω εγώ με τον Δεσπότη, έχω φιλία γιατί με παίρνει. Γιατί έχω φιλία. Ναι. Γιατί πάω και ψέλνω. Α, πώς πήγα στο Πικέννητο ή Χριστοφόρο, έψελα. Πάω σε άλλα μέρη που πρέπει να το πούμε τα νυξαντάρια, πολλά πολλά πράγματα. Ναι, τέλος πάντων, να γίνει πανηγυρική. Και εγώ επειδή δεν είμαι τώρα, δεν έχω πάρα πολλές εργασίες να κάνω, πάω. Υπήρξαν πολλές, υπήρξαν κάποιες έτσι, περίπτωση, εάν θυμάστε, στη ζωή σας που ο Δέσποτας σε κάτι που δεν πήγατε καλά ιεροψαλτικά, πάντα μιλάω, να σας έχει πει μετά τη θέση του γιου ότι ξέρετε κάτι κύριε Κώστας, αυτό το τροπάρα δεν ήσασταν σωστός, έπρεπε να κάνουμε εκείνο, ο Δέσποτας ο ίδιος. Ο ίδιος ο Δέσποτας, μόνο ως προς το ένας είναι κύριος και είχε δίκιο. Γιατί το τυπικό της Εκκλησίας δεν πρέπει να φέρνω στο τυπικό. Βεβαίως. Εγώ έβαζα και αυτό. Μεταξύ, θα σας πω και κάτι άλλο. Με παίρνω σε ένα πανηγύρι, τώρα είναι τώρα κοντά, νομίζω ότι στην Κερατέα. Μάλιστα. Με γιατριάδο μου. Ο πατήρ Λέπορης μου λέει, έλα να ψάξεις Κωστάκη. Έρχεται στα Μολέκας ένας πολιτευτής, μου λέει, Κώστα, πες τα, ένας είναι ο κύριος. Ο δουλό μου το έχει απογορεύσει αυτές τις μέρες, γιατί τέλος πάντων μοίρασα δίδα, μου λέει όχι, έτσι πως τα λέει. Και βάζω ένα τεριρέμ που είχε κάτι παραπάνω. Και μόλις μένουμε στο ιερό, πως δεν μας είπατε και τη Σαμιώτησα σήμερα μου. Τα λέει αυτά. Είναι πολύ καλός. Θέλω να πω, άλλο τι είναι. Εγώ 47 χρόνια ψάρτης που τα λέω. Κάθε Κυριακή, σχεδόν απ' έξω τα ξέρω τα περισσότερα, τέλος πάντων. Να μην πενέψω πολύ τον εαυτό μου. Άλλους ιερείς. Ξέρω. Μάλιστα. Άλλους ιερείς έχετε παρατηρήσει, εσείς δεν θέλω μονομαστικά, έτσι γενικά. Εάν ο Δέσποτας τους συμβουλεύει ως προς τα μουσικά πάντα, να είναι σωστή. Ναι, ναι. Λένε εκεί είναι η σχολή να πάτε. Ναι, βέβαια. Και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά που γίνονται και διάκονοι. Δηλαδή προτρέπει στο να. Μα είναι και δωρεάν. Είναι φοβερό αυτό το έργο του Δέσποτα, το οποίο δεν πολύ αρέσει. Φανταστείτε, είναι 4-5 καθηγητές. Και καλά παιδιά. Και το έργο της Εκκλησίας πρέπει να προβάλλεται. Όχι σαν κάτι άλλα έργα κάποιων άλλων, είτε πολιτικών και άλλων στρωμάτων για να προβάλλονται άλλα παιχνίδια κτλ. Το έργο της Εκκλησίας
πρέπει να προβάλλεται από το κανάλι. Yeah. Το δικό μας θα προβάλλεται συνεχώς το έργο της Εκκλησίας και του Δέσποτα, που τόσα χρόνια και ο Δέσποτας με τους ιερείς, αρχαιατικούς ιερείς και τις κλίμακες που έχετε εσείς στην Εκκλησία, τους ιεροψάλτες, όλους κτλ. Όλο αυτό το πράγμα πιστεύω ότι ειδικά εδώ στο Κοροπή, οι κοροπιώτες το έχουν καταλάβει χρόνια τώρα αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και γι' αυτό και τον αγαπούν και τον αγαπάει και ο ίδιος. Ναι. Από ό,τι βλέπουμε από τα βίντεο που έχουμε, σε τις λειτουργίες που βλέπουμε κτλ. Βλέπουμε αυτή την επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ και του Δέσποτα, ιδιαίτερα όταν έρχεται εδώ στο Κοροπή. Μάλιστα. Ιδιαίτερα. Είναι πολύ φοβερό αυτό που παρατηρούμε. Αυτή, με συγχωρείτε, η νήξη και της ψαλτικής μέσα στην Εκκλησία. Ναι. Είναι ο Δέσποτας, το Δέος, ναι, που επισέρχεται με τους ιερείς του μέσα σε μια εκκλησία και όλος ο κόσμος από κάτω, λοιπόν, με συνοδεία σαφώς εσάς των ιεροψαλτών, και εκτελείται το έργο που είναι, είπαμε, είναι η ψαλτική, η επίκληση. Μάλιστα. Προς το Θεό. Μα δεν είναι ο πρώτος Δεσπότης, κάνει και έργο. Ποιος τον κάλεσε και δεν ήρθε, γάμο. Εδώ, τον καλούμε όποτε θέλουμε και έρχεται. Παντάχου παρόν. Παντάχου παρόν. Παντάχου παρόν. Τον είχαμε καλέσει κι εμείς σε ένα γάμο, τον Δεσπότη το γάμο, γιατί είχαμε μία υποχρέωση από έναν σε βοήθεια στα έργα τα οποία έχουμε φτιάξει. Και ήρθε και μέσα έψανε ο της Αναλήψεως, ο Δωμαλή που το λέμε. Ο Δημήτρης. Όχι, ο παπάς ήταν μέσα, ήταν μόνος του και έξω ήταν όλοι οι παπάδες. Λοιπόν, είχα πάει και εγώ μέσα, έτσι άψαμε οι δυο μαζί, μέσα στο ιερό. Μέσα είχε πάρει πρέφα, είχε πάρει ο Δεσπότης. Και όταν μπήκε μέσα, λέει να του δώσετε και χατζηλίκια, λέει. Και του ψάλτη του βοηθού σου, του βοηθού σου, λέει. Και έβαλα τα γέλια εγώ. Να μας πήρατε πρέφα, γιατί εγώ δεν φαινόμουν μέσα από το ιερό, έτσι κρυμμένος. Και ήταν μόνο ο παπάς φαινόταν. Αλλά στην αυτή μας κατάλαβε ότι ψέλναμε δύο. Έχει και το χιούμορ που λέμε ο Δεσπότης. Ναι, έτσι με το γέλιο, αυτό είναι πολύ αγαπητός. Ο Δεσπότης έχει και ένα πανηγύρι, την Αγία Θέκλα. Πήγε μαζί αυτό, στον πύργο, που παλαιότερα είχα πάει 6-7 φορές. Στον Εσπερινό ταΐζει όλο το προσκύνημα. Δηλαδή φέρνει καρέκλες και παίρνει τα φαγητά που χρειάζονται για... Θέλω να πω... Στην Τίνο, έτσι. Ναι. Στην Τίνο είχαμε πάει και μία. Εγώ δεν έχω έρθει, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω πάει εγώ ακόμα. Ναι, είχα πάει με τον Πάτερ Χρήστο. Θέλω να πω και εκεί ακόμα κάνει έργο χριστιανικό πάντοτε, να φανταστείτε, γιατί και αυτός που δεν θέλει να έρθει, θα έρθει να βγει το κρασάκι του, ακούσει και τη λειτουργία. Κάθε χρόνο φεύγουν δύο πούλμαν και πάνε, δύο-τρία πούλμαν σε νωρίες και πάνε εκεί, στην Τίνο. Εγώ δεν έχω πάει δηλαδή προσωπικά. Έχουν πάει πάρα πολλοί κόσμοι. Όπως και όλους, απλά τώρα είναι μια ευκαιρία, όπως λέγει ο Γιώργος Τούκας εδώ, να ακούσει πάρα πολλούς κόσμους και να πάει και εκεί. Γιατί καλύτερα να πηγαίνει ο κόσμος σε τέτοιες εκδηλώσεις, παρά σε κάτι άλλες εκδηλώσεις. Και να πληρώνει και χρήματα να του φεύγουν. Χαίρομαι για το ενδιαφέρον που έχετε και για εσάς. Εμείς αυτό που κάνουμε και δεν έχουμε να απολογηθούμε σε κανέναν, απλά παρατηρούμε, όπως και ο ίδιος ο κόσμος ο απλός που παρατηρεί, μέσα από τις τέσσερις λειτουργίες, από τα βίντεο που έχουμε δει και έχουμε προβάλει, και τους ίδιους τους εαυτούς τους που βλέπει ο κόσμος, ειδικότατα, έτσι, γιατί είναι και το μεγάλο αφεντικό με την καλή έννοια ο Δέσποτας. Όταν έρχεται ο Δέσποτας στην Εκκλησία εδώ στο Κοροπή, υπάρχει ένας σεβασμός πολύ φοβερός που δεν το παρατηρεί σε άλλες. Σε άλλες ενορίες ή σε άλλες, ας πούμε, εκκλησίες και τις, αλλού, ας πούμε, και του ταξιπλήν του κυρίου Κυριού. Και από παλαιότερους Δεσποτάδες. Έτσι, θα ναι. πω εγώ. Για πείτε μας. Από παλαιότερους. Την εμπειρία, γιατί δεν έχουμε... Ήταν μια ευθυρότητα που φοβόταν ο ψάλτης να... Να ψάλει. Και ο Βαβανάτσος πολύ παλιά, γιατί εγώ δεν είμαι... Εγώ είμαι 60. Ναι, θέλω να σας πω κάτι, ότι... Έμπαινε στην εκκλησία και τρέμε. Τρέμαμε. Δεν μπορούσαμε να εκτελέσουμε τα μαθήματα της Εκκλησίας. Τέλος πάντων, είναι πολύ ήσυχος ο Δεσπότης. Πολλές φορές μπορεί να πει καμία λόγια που μιλάμε εμείς στα ψαλτήρια. Εκεί, ναι. κακοφαίνεται. Γυρίζει μια άγρια ματιά. Που μιλάτε δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ναι, μας μεταξύ μας. Και μέσα πάλι στο ιερό, άμα μιλάμε. Και είναι τα μικρόφωνα ανοιχτά και ακούει. Όχι, λόγω ότι δεν θέλει. Το ψηφίστο θέλει άκρη ησυχία.
Άκρηση. Γιατί τελειώνουμε και οι κινήσεις μας σαν επιτρόπη και οι κινήσεις μας να είναι δηλαδή σοβαρές και εφαρμόσιμες το στόμα. Και σιγάρες, όχι απότομες. Ναι, για να δώσουμε να το καταλάβει ο κόσμος καλύτερα, γιατί το θέλει αυτό το πράγμα να υπάρχει άκρο ησυχία. Του αρέσει η ησυχία. Να μας απαντήσει εγώ ποιος σου. Ναι. Να σας πω γιατί. Εδώ ψάχνουν τροπάρι. Υπάρχουν στιγμές, λέμε το συμνούμε και πρέπει να... ή το χειρουργικό. Έτσι, κατά φτιάχνουμε το, το αίμα το και το σώμα του Χριστού να κοινωνήσουν οι πιστοί. Δεν πρέπει να υπάρχει ησυχία. Και εγώ πολλές φορές, στο προσκύνημα ιδιαίτερα εδώ, δεν το συνηθίζω. Γιατί έχει ησυχία στην εκκλησία μας. Δεν λέω σταματήστε να συνεχίσω. Γιατί δεν μπορεί να ψένεις και έρχονται τα πούλμαν θερεπή ή πολύ άρτη. Παίρνω για να πάρουν τους άρτους να βγουν έξω. Θορυβούν. Βέβαια γίνεται... Και πρέπει να μην κουράσουμε. Και να μην κουράσουμε. Εγώ δεν τον κουράζω. 10 η ώρα σκολάω. Γιατί και η νοικοκυρά πρέπει να πάει να φτιάξει το φαγητό της. Και βέβαια. Και να ξεκουραστεί. Είναι η μέρα. Πώς να σας το πω. Για να έρθει και άλλη φορά στην εκκλησία. Έτσι. Γιατί αν την κρατήσει 11 η ώρα, πού να πας. Μετά δεν προλαβαίνει και είναι η μέρα ξεκούρασης. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς τους κυρίους που έρχονται στην εκκλησία για να, κάθε Κυριακή για να συναντήσουν απλά το γνωστό τους, να ακούσουν και ένα τροπάριο και δεν βαριέσαι αδερφέ, ένα σταυρό κάνω, είμαι εντάξει και είμαι ωραίος. Σε αυτούς τους κυρίους τι έχετε να πείτε που έρχονται να συναντήσουν, δηλαδή το βλέπουν και λίγο την εκκλησία, βέβαια εδώ στο Κοροπή είναι σαν πολύ σπάνιο, ναι, ναι, πολύ σπάνιο. Αλλά τι έχουμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που το βλέπουν σαν κάπως εντός εισαγωγικών και καφενείο λίγο την εκκλησία, τη μετά. Δηλαδή πάω να δω το φιλαράκι, ακούσω ένα τροπάριο, κάνω μια προσευχούλα και είμαι στη ζωή μου εντάξει. Το πιστεύεις αυτό. Εγώ σαν Τσούκας προτιμούσα να τους έλεγα να κάτσω στο σπίτι τους. Να μην έρθουν να παίζουν θέατρο. Και απέναντι του Θεού και των ανθρώπων. Δεν μπορεί τώρα να κρίνεις. Και με ένα κουρέλι να πάει μια γυναίκα στην εκκλησία. Αυτό έχει αδερφέ. Πώς θα γίνει. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να είναι κοκέτα για να πάει στην εκκλησία. Τι. Αυτό είναι παρεξηγήσιμο στα χωριά μας λιγάκι. Mm-hmm. Ναι. Και εγώ κρίνω, γι' αυτό και μου έρχονται και ολονυκτία εκεί. Δεν ξέρει ένα τον άλλον. Προσέχονται. Από το Κοροπή μου έχουν έρθει πάρα πολύ ολονυκτία. Και ξέρει τι χαρά νιώθω. Το ψαρτήριο το βλέπω. Οικογένειες που έρχονται. 3-4 γυναίκες. Δηλαδή είναι νύχτα που φεύγουν. Και... Ναι, αλλά ναι. Έρχονται τακτικά. Έρχονται. Και το χαίρομαι. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι που να σας προβληματίζει μέσα στην εκκλησία. Εμένα. Ναι. Γενικά. Με προβληματίζει πάρα πολύ όταν δεν βγει καλή λειτουργία. Στο τέλος. Μου κάνετε αυτοκριτική στον εαυτό σας. Όχι από μόνο, ναι. Και από τους παπάδες και από τον αριστερό μου σαν. Κάτι δεν πάει καλά, θα πρέπει να πάει. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε. Εγώ δεν κοροϊδεύω στην εκκλησία. Δεν ξέρω τι. Έξω μπορεί να είμαι πιο λαϊκός, να συζητώ, να λέω και ανέκδοτα, γιατί λέω πάρα πολλά ανέκδοτα. Είπα εδώ και στη σάλα μας μερικά ανέκδοτα. Το γνωρίζουμε και δεν ήρθε να πάει ανέκδοτα, βέβαια, χριστιανικά. Βεβαίως. Ναι. Όπως πάνω θα το πω και αυτό τώρα. Με το μόνο. Αλλά ψάλλω τους Αγίους Αναργύρους, ένα εκκλησάκι, είχα και εγώ άρτος τέλος πάντων, γιατί Άγιοι Ανάργυροι, θαυματούργοι που λέγεται τροπάρι, να και μια γιαγιούλα πήγαινε, κύριε Κώστα θα ψάλλετε κι εσείς. Ναι, θα ψάλλω κι εγώ. Ναι. Εσύ λέω πού πας. Είχε και περιφορά την εικόνα. Και λέει πάω στη συμπεριφορά των Αγίων Αναργύρων. Συμπεριφορά. Ναι, θέλω να πω κάτι αυτά, τα ευθράμπελα αυτά που γίνονται έτσι. Ναι, να μην γιατί σήμερα. Και είμαι και προετοίμαστη και ξενύχτης. Ας με βαθμολογήσετε. Θα βαθμολογήσει ο κόσμος και εδώ το κορυφαίο ο κόσμος βαθμολογεί πάντα με αυστηρότατα κριτήρια. Έτσι και αυτό είναι το και καλό και για εμάς. Να χαλάσω και εσάς που ήρθατε σήμερα για αυτό. Έχετε να μας πείτε κάτι άλλο για το
εμείς... φαινόμενο όπως μας το είπε κάποιος, ένα αδελφό σε συγκεκριμένα Κώστα Τσούκα, γιατί μας το είπαν αυτό. Δεν θέλω να πει το όνομά του, παραλαμβάνω. Είπαμε πράγματα για τον κύριο Τσουκάλα. Άλλο πράγμα... Έχετε να μας πείτε κάτι άλλο. Όχι, θα είπα έτσι με λίγα λόγια. Σας έχει προβληματίσει ποτέ ο κύριος Τσούκας? Όχι. Ποτές. Και είναι και αγαπητός και στον κόσμο και γενικά και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό δηλαδή. Δηλαδή και μέσα προς τους ιερείς, προς τους νεοκόρους, επιτρόπους και προς το κοινό. Και πολύ αγαπητός δηλαδή, ομιλεί να χαϊδό, πώς να το πούμε δηλαδή έτσι, τον κόσμο, να τον αγκαλιάζει, να τον αγαπάει. Δηλαδή να το... Ναι, να το χτυπάει και στην πλάτη και τα λοιπά. Δηλαδή είναι πολύ αγαπητός, δεν έχω. Αυτό που έχουμε εμείς να πούμε σαν Εκκλησιαστικό Συμβούλιο προς εσάς, θέλω να σας ευχαριστήσουμε για το κανάλι σας το οποίο θέσατε αυτόν τον χρόνο να πάρετε και συνέντευξη και να πάρετε την Μεγάλη Παρασκευή της Αναστάσεως και τις δύο ομιλίες και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ προς το κανάλι σας που μας τιμήσατε και μας προβάλλετε έξω. Είναι μεγάλη τιμή για την ενορία μας και για το γενικά όλα. Εμείς, κοιτάξτε, πάλι και πάλι θα το πω, δεν απολογούμαστε κανένα πάνω με αυτό που θα πω. Δεν προβάλλουμε πρόσωπα για καταστάσεις, προβάλλουμε έργο. Ναι, τι έργο έχει να μας δείξει. Παράδειγμα, σήμερα ο κεντρικός ομιλητής εκπομπής εφόσον εσείς είναι ο κ. Τσούκας. Ναι, έχει δουλειά, υπάρχει υλικό, παρουσιάζεται. Δεν παρουσιάζεται ο Κώστας ο Τσούκας, αν προσωπικά ο Τσούκας. Παρουσιάζεται το έργο του και η δουλειά του. Και περιμένω υλικό, θα εργάσετε. Και περιμένει και υλικό, παιδιά. Παιδιά. Το έχει το λέει, σας πω κάτι. Έχω ένα παράπονο που δεν υλοποιήθηκε. Ήθελα το Αιγαίο πάση ζωή εντάφω. Δηλαδή η επιθυμία μου δική μου. Σε άλλες εκκλησίες έκανα. Να ήταν κρουπάκια μέσα στην εκκλησία. Να έλεγα η ζωή εντάφω. 10 κοπέλες. Το άλλο τροπάρι. Μερικοί άντρες από εκεί να λένε όλοι. Να συμψάλλουμε όλοι. Να συμπροσευχηθούμε. Αυτό ναι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο αυτό. Να έρθουν όλοι να λέμε τα εγκόμια στο ψαλτήρι. Να δίνουμε τα μεγάφωνα, να ψάλει ο κόσμος. Αυτό κάνω. Ξέρετε ότι στο προσκύνημα 50 τροπάρια, 30 τροπάρια τα λέει ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι έργο αυτό. Και αυτό το κάνω χρόνια. Δεν το κάνω επειδή ο Νταλάρας φύγει τον κόσμο ή ο κάθε τραγουδιστής. Μου αρέσει. Και δεν μου κοιμούνται. Γιατί εφόσον ψέλνουνε, ξυπνάνε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό, το να συμμετέχει ο κόσμος. Κάτι άλλο, είπατε πριν για αριστερός πλάτης και δεξιός, τι διαφορά τώρα υπάρχει, μπορείτε να μας δείτε τη διαφορά αυτή. Ο δεξιός είναι τεχνικό σύντημα πάνω στα μουσικά. Για πείτε μας, γιατί το ακούμε και δεν ακούσει αυτό και πώς κόσμος το ξέρει. Έχουμε 8 ήχους. Κάθε Κυριακή έχουν κι άλλον ήχο. Αλλά ο Άγιος μπορεί να έχει τροπάρια. Άλλο να παρεμβαίνει, δηλαδή ήχοι αλλάζουμε πάρα πολλούς ήχους εμείς με στη Θεία Λειτουργία. Εμείς δεν λέμε σε ένα ήχο και πολλές φορές και αρχίζει περισσότερες φορές ο δεξιός και ακολουθεί ο αριστερός. Καταλάβατε τα τροπάρια. Γιατί λέμε αριστερός και δεξιός πλάτης, δηλαδή μπορείτε να μας τονίσετε λίγο τη διαφορά αυτή. Ποιο είναι, γιατί δεν έχουμε ας πούμε. Να, τώρα που θα με βάλεις, να πω για τους ιεροψάλτες. Ο ψάλτης λέει τα κυριότερα, ο δεξιός. Ναι. Λέει χειρουργικό, λέει πιο αργά μαθήματα, Άγιος ο Θεός. Τον Απόστολο, εγώ λέω και στον Όμπ, εγώ έχω δημοκρατία στην ψαλτική. Ό,τι θέλει ο αριστερός και ο αριστερός μου στα σπάτα. Ό,τι θέλει θα πει. Λέει, θέλω να πω τον Απόστολο, ορίστε. Το στέλνω με ένα παιδί. Θέλω να πω, θέλει αγάπη για να προσέχει. Είσαι εκνευρισμένος, πρέπει να φεύγεις, δεν ψήνεις. Είναι φοβερό αυτό. Δεν μπορεί να μείνεις στο Θεό και να έχεις κακία μέσα σου. Και πολλές φορές οι ψάλτες, ποιος θα πει το καλύτερο. Ναι, αυτό θέλω να τονίσω. Δηλαδή, από τη στιγμή που μας λέτε ότι ο δεξιός ο ψάλτης λέει το βασικό,
Έτσι πρέπει να είναι. Ναι. Έτσι είναι πρέπει να είναι και τυπικό, πρέπει να ξέρει και περισσότερα μουσικά. Δηλαδή δεξιός, γιατί έχει περισσότερη ευθύνη. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι τόνο. Τόσο απόλυτο αυτό. Έτσι από πρακτικά που το ξέρω. Είναι ο κεντρικός δηλαδή ο δεξιός είναι ο κεντρικός. Αλλά αυτό το τυπικό όμως είναι ότι ο δεξιός ο ψάλτης πρέπει να τα λέει αυτά. Ο αριστερός που όταν παρεμβαίνει. Εκεί μετά, ας πούμε, αν όχι ο δεξιός ο ψάλτης, ο ιερέας που να γνωρίζει βέβαια και μουσικά, δεν, λέει, δεν παρεμβαίνει πάνω σε αυτό. Και να πει ότι δεν έπρεπε να πει σε αυτό, αφού δεν ξέρουν και τυπικά αυτά τα πράγματα, τα τεχνικά. Εκεί δεν παρεμβαίνουν καθόλου οι ιερείς, να υπάρχει μία. Όπως πρέπει να γίνει. Ναι, θα σας πω κάτι. Μόνο καταγγελία μπορώ να κάνω. Γιατί ο παπάς είναι από το ιερό και μέσα. Από το ιερό και έξω. Τώρα δεν έχει λίγο μια άλλη διάσταση τώρα. Έχουμε ξεχωρίσει. Όχι. Καθαρά τη ψαλτική τώρα. Πάνω στα μουσικά μιλάμε. Κάτι άλλο, ναι. Είναι λίγο αυτό που παντρεύει. Μπορεί ο προϊστάμενο του ναού, εμεί είμαστε ιδιωτικού δικαίου. Δεν είμαστε κρατικοί. Παπάδε πληρώνουν το κράτο. Φέρει πει αυτά τα ψημάχια που παίρνουμε να μιλάμε τώρα. Τέλο πάντων, μπορεί να πει δεν μα κάνει ο κύριο Τσούκα. Φέρουμε τον κύριο Θανάση. Τον κύριο είναι ψάλτη. Αυτό είναι. Γιατί έκανε αυτή την παρατυπία και κατ' επανάληψη. Σαν εμένα σε μία εκκλησία που έψαλα, μου είπαν ότι δεν θα λες το ένας είναι ο Κύριος. Επαρατήθηκα εκείνη την ώρα. Έφυγα. Αυτό τώρα το λέτε και σε... Δεν το λέω συνέχεια τώρα. Λέω το Αγνή Παρθένο που αρέσει στις γυναίκες, της Παναγίας. Ο Αγίος Νεκτάριος το έχει γράψει. Θέλω να πω, και άλλα ξομολογήστε, βέβαια, για να αποδείξω του παπά εγώ, για να κάνω κόντρα του παπά, θα μου πει, δεν θα πεις τον Αγίο Κύριος, θα πω ένα τελειρέμ, μουσικότατο, αλλά θα έχει κάτι στροφούλες παραπάνω. Όταν λέμε κόντρα του ιερέως, τα μουσικά πάνω για τα μουσικά παραπάνω. Εάν είχε προηγούμενο με τον ιερό ψάλτη. Ναι, τι εννοούμε. Κανένας παπάς δεν μου έχει πει εμένα, μιλές. Παράδοτε. Οι δύο πατέρες πήραν, λέει, πες τα να συνεχίζεις. Και οι πρώην, αλλά από τη στιγμή όμως που ο Δέσποτας αυτό το έχει... σε αυτό έχει απαγορέψει, πιστεύω ότι... Δεν το έχει απαγορέψει, μία φορά. Μία φορά σας έχει πει. Για ένα μήνα. Για ένα μήνα, πιστεύω. Και το είπε και όλα. Και αν το δει, θα γελάσει. Όταν βάφτισε την κόρη μου, μόλις τη βάζαμε στην κολυμπήθρα, ήμουν απέναντι. Τη σηκώνει και μου λέει, ένας είναι ο Κύριος. Του λέω, έχω και αυτό πιστήριο. Ναι, μου είχε στείλει κάτι, μην το λες, αλλά παραπονέθησαν πάρα πολύ. Για να αναγκαστεί να πει... Να υποχωρήσει δηλαδή, ναι. Να σου και θα σας πω και κάτι άλλο τώρα. Πάω στο πανηγύρι του, την Αγαθέκλα, φτάνει η ώρα που έλεγα το ένας είναι κύριος. Είχαν έρθει με μαγνητόφωνο 4-5 άτομα να πάνε το ένας είναι κύριος. Λέω του δεσπότη σας, του πατριώτη σας, να πείτε μέσα η πύρα. Πες το ένας είναι ο Κύριος. Πού λέω δεν μου το έχετε πω. Πες το. Δεν κάνε αντίθεση. Ναι, θέλω να πω. Αλλά είναι, δεν έχει. Ο δεσπότης είναι το άκακο αρνείο. Αλλά πρέπει και όλοι μας παίρνουν δηλαδή. Αυτό να δηλαδή... σας το είπα ότι δεν είναι ονοματικό. Σας το πω. Σωστά. Η ιεροψάλτηση, όλοι, καταρχάς οι ιερείς. Οι ιεροψάλτες, δηλαδή, οι νεοκόλοι κλπ. Να τον ακούν κατά γράμμα. Μάλλον αυτό είναι και το σημαντικό για να. Γιατί εκεί, πιστεύω ότι. Οι νεοκόλοι δεν ακούν το δεσπότη. Άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω ότι. Επειδή είναι λεπτά θέματα. Και το λεπτό, αλλά απλό και λεπτό. Έρχομαι για να προσκυνήσω. Νομίζω δεν ασχολείται τόσο πολύ ο δεσπότης έτσι με το προσωπικό. Ποτέ. Πάντοτε με τον λαό. Με τους παπάδες. Και είναι υπεύθυνοι οι παπάδες. Έτσι, αυτό ήθελα να πω. Νεοκόρος, ψάλτες. Έτσι πιστεύω. Είναι λεπτό γιατί όταν έρχεται ο απλός άνθρωπος να προσκυνήσει, θέλει να προσκυνήσει, να κάνει επίκληση στον Θεό. Δεν μπορούν όλοι οι άλλοι που είναι οι εκπρόσωποι Θεού, που είναι οι ιερείς, που συμβάλλουν μετά και οι ψάλτες, όλο αυτό το προσωπικό, θα έλεγα, να κάνει εντός εισαγωγικών ότι γουστάρει. Υπάρχουν κανόνες, γι' αυτό υπάρχει και ο δέσποτας που πρέπει να. Και βέβαια. Έτσι. Μα έχουμε διορισμό, διορισμό και απόλυση. Μπορείς απόλυση. Έτσι. Υπάρχουν μερικά άτομα που δεν τις έχει διορισμό, γιατί είναι παράφορο. Λέει ψάλτε, γιατί είναι καλό σας, λέω. Αλλά διορισμό δεν σου δίνει.
για να είναι, να είναι και αυτός μέσα, να μην έχει τύψεις για αυτό που έκανε, για τον διορισμό. Και ο διορισμός γίνεται με επιτροπή που ελέγχονται οι ωραψάλτες. Ναι. Που μουσική και τέτοια. Mm-hmm. Βέβαια. Μπορείτε να μας πείτε την διαφορά μεταξύ της βυζαντινής μουσικής με την ευρωπαϊκή, την τώρα μουσική που ακούγεται. Ναι. Σας είπα ψέματα προηγουμένως. Εγώ ψάλλω και ευρωπαϊκά. Ψάλλω δηλαδή χειρουργικό του Σακελαρίδη, που είναι πάρα πολύ ωραίο και αρέσει. Δηλαδή έρχονται στο προσκήνιο και εδώ αρέσει. Και σιγοψάλλουν και οι κυρίες. Mm-hmm. Ναι, είναι ωραίο. Αλλά είναι προς το ευρωπαϊκό. Mm. Καταλάβατε. Περισσότερο στο ευρωπαϊκό τραγούδι ταιριάζει η ευρωπαϊκή μουσική. Η Βυζαντινή είναι η παράδοση της Ελλάδας. Το έχετε υπόψη σε αυτό. Ναι. Την κληρονομήσαμε. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Πώς παρέμεινε και το τεριρέμ. Έχει βέβαια, άλλοι λένε, εγώ αυτό που ξέρω θα πω. Mm-hmm. Ότι το τεριρέμ το λέει ο ροψάλτης, γιατί την παλιά εποχή έπαιρναν αποφάσεις οι καπεταναίοι για να ελευθερωθούμε. Είμαστε υπόδοι. Και το τερίριζε ο ψάλτης, έλεγε τεριρέμ. Και αργούσε να τελειώσει η λειτουργία. Και εκεί οι καπεταναίοι έπαιρναν τις αποφάσεις. Μόνο εκεί, μόνο μέσα δεν έμπαιναν οι Τούρκοι στην εκκλησία. Και εκεί συνονοούν. Δεν το ξέρω. Μάλιστα, έτσι. Αυτό λέμε τώρα τι σημαίνει τερίριζε. Έχει άλλη έννοια βέβαια. Που δεν μπορώ να το ανάλυση, μα, το ανανοούσμα της Παναγίας του Χριστού. Άλλη έτσι είναι το και αυτό, πολύ σωστό. Έτσι το ξέρα. Ναι, βέβαια. Ναι. Οι ροψάλτες, όταν το λέει ένας ωραία το τεριρέμ, εντάξει, γαλινεύει τα πρόσωπα. Mm-hmm. Μόνο να μην έχει κάτι επέκταση, γιατί σας είπα, θέλουμε να φαινόμαστε και χτυπούμε ψηλούς τρόπους. Διαφορά, όμως, δεν μου απαντήσατε πια της ευρωπαϊκής με την Βυζαντινή μουσική, με τη μουσική που ακούμε τώρα. Μα θα λέγατε σύγχρονη μουσική, όχι ευρωπαϊκή. Τη σύγχρονη μουσική. Τη σύγχρονη. Αυτό που ακούγεται τώρα. Η ευρωπαϊκή. Που είναι προσμίξει μέσα με αραβικά, με από αφρικανική μπαμπάτα. Για μένα είναι απαράδεκτο. Γιατί. Σα είπα και κάτι άλλο, τα περισσότερα τραγούδια τώρα βγαίνουν, δεν βλέπετε. Πώ μπερδευόμαστε. Γιατί. Με αράβικα. Δεν είναι ελληνικό φίλο. Γιατί όμω. Το αράβικο. Τουρκικά. Γιατί, δεν γιατί συμβαίνει εδώ. Γιατί το ξενόφερθο δεν βλέπετε, η ΠΑΠ. Όλα ξένα. Ό,τι ξενόφερθο είναι καλό. Υποψιάζεστε κάτι. Δεν πρέπει όμως κάπου εμείς να παρεμποδίσουμε λιγάκι. Να είμαστε λίγο περισσότερο Έλληνες. Λίγο προσωπική μου είναι. Προσωπική μου η άποψη. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό που είπατε τώρα. Λίγο περισσότερο Έλληνες. Και βέβαια. Δηλαδή, όταν βάλουμε και χορεύουν αυτά τα τελευταία, τα κουνιστά αυτά που είχα βάλει. Ναι, και εμείς, έτσι. Κι όμως, θα πιούν ένα κρασάκι, θα βάλουν τα νησιώτικα και θα ξεδώσουνε. Γιατί αυτό μυρίζει Ελλάδα. Το άλλο είναι προσποιητό, ότι αλλά είμαστε κάτι. Ναι, αυτό το προσποιητό πιστεύετε εσείς ότι κάποια στιγμή μπορεί, υπάρχει μόνο περίπτωση να καταστρέψει την νεολαία σε ένα μεγάλο βαθμό. Έχουμε τέτοια δείγματα εδώ στην Ελλάδα ή είναι απλά μια φάση της εποχής του νεαρού που το περνάει αυτό και λέμε δεν βαριέσαι αυτός περάσει γιατί σε αυτή τη χώρα όλα περνάνε γενικώς. Μπορώ να πω ότι είναι φάση, αλλά με επιπτώσεις, το ξέρετε. Επιπτώσεις. Όλα τα παιδιά θα τα ρέει αυτά τα που. Τα ρέει πάρτι. Αφήστε τα. Τα ζούμε καθημερινά. Και τα παιδιά πρέπει να τα προστατεύουμε τώρα από πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ δεν θα παίρνω σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί... Όχι, βλέπεις... μουσική μιλάμε, η μουσική... Αυτό εσείς, μουσική... εσείς μόλις το ακούτε, αυτή η σύγχρονη μουσική. Αυτό που θα λέγε κάποιος λαϊκά, ναι. Λαϊκά, αυτό το τάμπα ντούμπα που λέμε. Ναι. Εσείς πώς το καταλαβαίνετε ως μουσικός που είστε χρόνια. Υπάρχουν λαϊκά που είναι προσιτά ακούγονται. Mm. Υπάρχουν και μερικά λαϊκά που μια λέξη τη λέει το τραγούδι 11 φορές δηλαδή. Γιατί όμως τη λέει 11 φορές, θέλει κάτι να περάσει ο... Τι να περάσει. Δεν να περάσει είναι για να πουληθεί το CD του, αυτό είναι. Για να πουληθεί το CD. Έτσι πιστεύω. Mm-hmm. Δεν μπορεί. Δεν λέει μόνο μουσική και τίποτα άλλο.
Εσείς τι πιστεύετε, κύριε Ρουναγάρα, πάνω σε αυτό? Και εγώ τα ίδια πιστεύω. Όταν εσείς ακούτε... Εγώ να μην ειλικρινείς ότι δεν τα έχω λέγω αυτά. Ο λόγος... δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει, ας πούμε, η ελληνική λεβεδιά που λέμε. Ναι. Δηλαδή τα δημοτικά, τα τσάμικα, αυτά μου αρέσουν, νησιώτικα, όλα τα αυτά. Τα άλλα όχι. Τα παλιά ευρωπαϊκά μου αρέσουν. Όπως είχε κάνει το γυμνάσιο, το δεύτερο γυμνάσιο Κοροπίου. Ναι. Με το καπί Κοροπίου. Ναι. Και είχε, δηλαδή, ο παππούς και η γιαγιά. Και είχαμε μια συνέντευξη στο Δημαρχείο, πάρα πολύ ωραία τραγούδια και της προσφυγιάς και όλα, δηλαδή, πολύ ωραία τραγούδια. Mm-hmm. Και χωρί τα οποία ήταν ανακατεμένοι. Λοιπόν, και είπα εγώ στην καθηγήτρια της, τι θα έλεγε να κλείσει το πρόγραμμα με ένα ωραίο, με μια κοπαρσίτα. Της λέω, η τάκηματα του Δουνάβε ή με ένα φοξαγλέ. Ράχ, πού το θυμήθηκες, μου λέει. Στο αποτέλεσμα βέβαια έβαλε ένα φοξαγλέ και το χορέψανε τρία ζευγάρια. Έτσι γάμο. Ήταν απίθανο και έξω το πρόγραμμα με μεγάλο ενθουσιασμό και μη συζητάτε, δηλαδή ξεσηκωμώ. Δηλαδή έφαγε όλα τα άλλα. Δηλαδή με την ευρωπαϊκή... Ναι, δηλαδή σε αυτά είμαι. Τα παλιά ευρωπαϊκά ήμουμε υπέρ. Δηλαδή τα γκο, βάλς, φοξαγκλέ, ας πούμε και ορισμένα. Δηλαδή γερούμπα χορεύω και όλα, δηλαδή τα χορεύω. Κάτι άλλο δηλαδή, τώρα τα τελευταία είναι αυτά που κουνιώνται, που παίρνουν και δεν ξέρω τι παίρνουν, από ό,τι ακούμε και από ό,τι ακούμε και στις τηλεοράσεις. Που κάτι πίνουν και κάνουν, που δεν καταλαβαίνουν πώς κουνιώνται και τι κάνουν. Αυτό αυτά... βασικό είναι όμως αυτό που είπε ναι. Ο κύριος Τσούγκας, ότι πιο πολύ είναι για να πουλήσει το CD, το CD του καλλιτέχνη, η εταιρεία. Συνήθως για τα... για τα... να βγάλουν χρήματα. Ναι, αυτό είναι το επαγγελματικό. Νομίζω, δηλαδή, στην... φταίει και, και το κράτος. Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να δίνει άδειε. Δηλαδή, βγαίνουν κάτι παράξενα πράγματα που χαλάει. Υπάρχουν λαϊκά, ωραία, που τα χορεύουν και ζεϊμπέκικα. Προσεγμένες δουλειές. Η Εκκλησία πάνω σε αυτό κάνει αντίσταση, πάνω στη μουσική, πέραν των άλλων των θεμάτων που ασχολείται ο Αρχιεπίσκοπος, στα θέματα της μουσικής πάνω που είναι, είναι το βασικό σε ένα νερό που θα πάει να διασκεδάσει. Κάνει νήξεις, προτροπές, δηλαδή μην ακούτε αυτό, διότι ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, όχι να το κάνει δηλαδή ότι σε πιάνω από δουλειακά και θα ακούσεις, θα σου πω εγώ, αλλά απλά μην το κάνεις διότι θα έχεις τις επιπτώσεις αυτές. Το κάνει αυτό η Εκκλησία. Να σας πω κάτι. Και δεν και πρέπει να το κάνει. Να... Ναι. Συγκεκριμένα, ο Δέσποτας ο δικός μας, εδώ που είναι, προτρέπει τους νέους να ακολουθούν την βυζαντινή μουσική και να αφήνουν αυτά τα, τα περίεργα που συμβαίνουν σήμερα. Σαφώς με τους συμβούλους του που θα λέγαμε ότι είναι ιερείς κτλ. Ναι, το κάνει αυτό. Το κάνει. Σας λέω ότι μια Κυριακή του έτους έχει φυλάδα εγκύκλιο, το λέει. Φέρετε τα παιδιά σε όλες τις εκκλησίες. Σε όλες του υπολείπου. Σε όλες τις εκκλησίες. Ναι, σε όλες. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Είπατε, εάν η εκκλησία βάλει ενώντια αυτών. Δεν νομίζω. Η εκκλησία διδάσκει αγάπη, νομίζω. Τώρα. Βέβαια, να σου πω και κάτι άλλο τώρα, να το μαθήνω λίγο. Βεβαίως. Από εμάς θα γίνουμε τρεις παπάδες. Ο ένας παραμείνει είναι καλός. Εμείς δεν θα κοιτάξουμε αυτό. Το τι, τη λειτουργία που θα λέει, θα κοιτάξουμε. Αν ο παπάς λοξοδρόμησε αυτός, την τωρινή εποχή βγαίνουν όλα τα πάντα. Θέλω να πω, ο λοξοδρόμησε εννοώ ότι να μην είναι τόσο αγαπητός και το παιδί να φεύγει, να λέει, αλλά μωρέ είναι ο παπάς ο τάδε και μου είπε μια κουβέντα. Θέλω να πω ότι δεν θα κρίνουμε, εμείς το σχήμα θα πάρουμε. Το σχήμα και το τι λέει ο παπάς. Και ακόμα και ο ψάλτης. Αλλά ο ψάλτης δεν έχει ταχθεί. Στον, ο παπάς έχει δώσει ένα όρκο και πρέπει να είναι ευσεβής, να είναι, αλλά και ο ψάλτης συντοχρόνως πρέπει να είναι αντάξιος και του παπά. Δηλαδή πρέπει να είναι συνετός, να είναι καλός άνθρωπος. Καταλάβατε. Υπάρχει τρόπος έτσι ώστε αυτά που σιγουτραγουδάει ο κόσμος στα τραγούδια, ό,τι ακούει, κατά καιρούς. Μπορεί, αν θέλει, σε μια παρέα του, ένας νεαρός ή μια κυρία σε μια παρέα, λέμε τώρα, εάν ξέρει κάποιο τροπαλιάκι να σιγουψάει αυτό, είναι επιτρεπτό. Και βέβαια. Γιατί μερικοί ντρέπονται, άμα πεις ότι
Και βέβαια. Να σας πω εγώ τώρα. Που ένα τροπαλιάκι, ο άλλος ντρέπεται και λέει: μα τώρα εδώ στην κέρδη μας. Ακόμα θα γίνουμε ρεζίλοι, λέει. Τι μου λες τώρα, λέει ο άλλος. Είναι άλλος τώρα, είναι νεαρά. Ή και μέση ηλικία, α πούμε. Υπάρχει μια ντροπή κάπως. Γιατί αυτό το πράγμα. Υπάρχει ντροπή και θα σας πω γιατί ντροπή. Την εκκλησία τη θεωρούν έτσι τα παιδιά. Πώς θα το ονομάσουμε. Δεν σου λέει όταν μου λέει και τα φυτό εμείς που θα πάω στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Mm-hmm. Και το θεωρούν ιδιαίτερα τα αγόρια. Τα κορίτσια περισσότερο έρχονται. Και δεν θέλουν να πηγαίνουν στην εκκλησία γιατί θα τον δει ο φίλος του. Κοίταξε όταν δεν πήγε στην εκκλησία. Κατάλαβες και αυτό πρέπει να εξαλειφθεί, να φύγει. Για να πηγαίνουν τα παιδιά στην εκκλησία. Και αυτό πρέπει να το κάνουν οι ιεροκήρυκες και οι παπάδες, όπως το λες. Και δεν είναι παρεξηγήσιμος ο νέος που θα πάει στην εκκλησία να ακούει. Γιατί εγώ που πάω και σε γιορτές, μου λένε πες και το τροπάριο του Αγίου που εόρταζε ο κάθε γιορταζόμενος. Κι όμως, μπορεί να έχω πει δύο τραγούδια ή ψαλτικά, εκεί με έχει, το τροπάριο θα με χειροκροτήσουν. Το αγαπάνε. Και τα παιδιά. Σας είπα τώρα, οικοδόμη, κάναμε αυτό το CD και θέλω να πω, και ήταν πολύ, 80 άτομα. Και ενθουσιάστηκα τόσο πολύ από τα παιδιά και έπιασα ψηλούς τόνους που θα τα ακούσουν και οι ενωρίτες και εσείς ακόμα. Βέβαια, βγήκε ωραία κασέτα. Ήθελα, το ζητούσα, να κάνω κάτι, να μαζέψουμε τα άτομα στην εκκλησία. Και όμως, θα σας πω και είναι και λιγάκι δύσκολο. Ήρθαν ένα βράδυ, ένας είχε πει πολύ ουίσκι. Και μου λένε, μυρίζει κύριε Κώστα από το. Του λέω, ήπιες και ήρθες. Δεν είπαμε τι είπαμε. Εδώ θα έρθει νηστικός. Τέλος πάντων. Ήρθε το άλλο Σάββατο. Νηστικότατο. Και ήρθαν όλοι για το ένα συνεκύριο. Σε αυτό το που δεν θέλω. Αυτό το ένα συνεκύριο μπορείτε να μας το ψάλετε λίγο. Εάν γίνεται. Τώρα θα τα ακούσουν και στην κασέτα είναι αυτό. Ναι, ή... πέραν αυτό, αλλά έτσι να μας το πείτε και σε εμάς εδώ όπως μιλάμε τώρα, που συζητάμε να σας... Θα πω το ρεφρέν και τρία τροπάρια, να μην το πω όλο. Αλλά θα ήθελα να πω ένα προς το παράπονο, προς τις στροφές της ψαλτικής για τη μάνα που περίμενε ένα παιδί και το είχε χάσει. Είναι ωραίο και αυτό. Κυρίες και κύριοι, ο Νικόλαος Τσούκας, μουσικά, από τώρα, δικό σας. Πούμε το ένας είναι ο κύριος. Ένας είναι ο κύριος, αυτόν προσκυνήσω μεν και δοξολογήσω μεν εις πάντας τους αιώνας, δευτερίνη Παναγιά, τρία η Άγια Τρίας, μα ένας είναι ο Κύριος, αυτόν προσκυνήσω μεν και δοξόλο, γισομένης πάντας τους αιώνας. Πάει και λέγω, θα το έχει η κασέτα. Θα πω αυτό τώρα που το θέλω κι εγώ να το πω. Βεβαίως. Για μια μάνα πονεμένη. Πάντα θλιμμένη στην κάμαρη της, μια μάνα κλαίει βράδυ πρωί, κλαίει το γιο της που είναι στα ξένα κι ολοπροσμένη για να τον δει η μαύρη μοίρα, την έχει δικασμένη
στην καμαρή της πάντα κλειστή, πάντα κρατάει φωτογραφία κι ολοπροσμένη τον γυρισμό. Μια μάνα που λέμε. Και έχει με τόνους ψαρτίκες. Ναι. Από το κανάλι του κόμμα, συγχαρητήριά μας για το... Να είστε καλά. Το που μας είπατε, το κόσμο θα σας κρίνει. Που είναι ο αυστηρότατος κριτής και εδώ στο Κοροπή. Και αυτό το ζητούμε και εμείς να είναι αυστηρότατος. Ένα μήνυμα, κύριε Νοδάρα, στους νέους σήμερα. Πείτε το. Οι νέοι πρέπει να... Και το κακό μάλλον ξεκινάει και από τους γονείς. Mm-hmm. Εάν οι γονείς δεν έρχονται στην εκκλησία και δεν φέρνουν τα παιδιά από μικρά στην εκκλησία, μην έχουμε τις απαιτήσεις όταν θα φτάσουν σε μια μεγάλη ηλικία. Βλέπουμε στην εκκλησία πολλούς γονείς, μπορώ να πω, αν όχι κάθε Κυριακή, που είναι σχεδόν κάθε Κυριακή, φέρνουν τα παιδιά στους ακοινωνούντα από μικρά. Πιάνουν τη σειρά αυτή, είναι ήσυχα μέσα στην εκκλησία και αυτά σιγά σιγά και να τα στέλνουν και στο κατηχητικό. Έχουν να κερδίσουν πολλά το κατηχητικό, διότι έχουν και την ψυχαγωγία, έχουν και το θρησκευτικό δηλαδή, και παίζουν και ακούνε το Λόγο του Θεού. Όλα αυτά είναι, όπως σε μια ομιλία έλεγε κάποτε, σπίρθε το στάρι, κάτι θα φυτρώσει. Δηλαδή να σπέρνουμε την αγάπη, να σπέρνουμε τον δρόμο του Θεού, κάτι θα πάρουν τα παιδιά. Μπορεί να λοξοδρομήσουνε, θα επανέλθουν όμως. Και αυτό το έχουμε διαπιστώσει στη ζωή μας και στο μέλλον μας, το έχω δει μπροστά μου και στη δουλειά μου και γενικά δηλαδή, και μέσα στην εκκλησία και έξω από την εκκλησία. Κύριε Τσούκα, ένα μήνυμα προς τους νέους και τους γονείς. Οι νέοι, να σας πω κάτι. Τα νέα τα παιδιά. Καλά πάνε. Γνωστά. Και βλέπω ότι ιδιαίτερα εδώ το υπόλοιπο Αττικής και στα μαθήματα καλά πάνε. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Βέβαια, λίγα παιδιά είναι αυτά που εξοκύλουν. Να μην βάζουμε όλα τα παιδιά. Γιατί βλέπω και σας πάτα εγώ. Βλέπω πάνε σε μια καφετέρια, γιατί καφετέρια, εκεί που θα πάνε, στο καφενείο τα παιδιά. Τέλος πάντων, διασκεδάζουν με τον τρόπο τους και τα δικαιώνουν. Τώρα, να το αναζυγώσουν λίγο στην εκκλησία, δεν είναι και πολύ κακό. Και στους χαιρετισμούς να έρθουν, αν δεν μπορούν να έρθουν, λόγω των διαβασμάτων, ξέρω εγώ, να έρθουν κάπου. Και εμείς θα προσέξουμε αυτό, να τα ζυγώσουμε κοντά. Όταν πει το «Η ζωή εντάφω» που είπε προηγουμένως, κάτι θα του αρέσει. Και εσείς να έρθείτε να τα πάρετε με την κάμερα, έτσι, να τους δώσετε λιγάκι. Πού να σου το πω, ότι μας πήρε και η κάμερα, η παιδιά. Τους αρέσει. Ναι, και βλέπω ότι κάνετε πολύ φοβερό έργο. Πολύ φοβερό. Οι γονείς, πιστεύω ότι κάνουν το καθήκον τους. Γιατί, μη μου πεις ότι δεν πληρώνουν καθημερινά ιδιαίτερα μαθήματα. Παλαιότερα εμείς ούτε δεν είχαμε ούτε τετράδια ούτε βιβλία και ότι μαθαίναμε στο σχολείο, γιατί δεν υπήρχαν. Τώρα τα υστερεί το φόρεμα η κυρία και ο άντρας κάτι από τον εαυτό του για να σπουδάξει το παιδί του. Και οι γονείς φροντίζουν και τα παιδιά καλά πάνε. Αυτά που δεν πάνε καλά, τα άλλα θα προσπαθήσουν να τα φέρουν στον δρόμο και του Θεού. Και μια τελευταία ερώτηση, το μέλλον πώς το βλέπετε γενικά? Το μέλλον πώς το βλέπετε? Δηλαδή το μέλλον για Ελλάδα μιλάμε τώρα, εις τι μου μιλάς? Για τη χώρα μας. Για τη χώρα μας. Γενικά. Σκομμένο. Από αυτά που βλέπετε, όλα τα μηνύματα αυτά γενικά πώς το βλέπετε? Θα σας πω το μέλλον, από τα παιδιά προς το μέλλον θα πω. Δεν έχουμε τόσο καλό μέλλον γιατί τα παιδιά παίρνουν τα πτυχία τους. Δεν έχουν θέσεις και βλέπετε ότι μετά παθαίνουν ψυχολογικά, ξέρεις, κάθονται 6 χρόνια, 7 και ναι, μερικά που πάνε και κάνουν ιδιαίτερα για το Χαρτζηλίκι. Ναι, ναι. Τώρα ο πατέρας μπορεί, πήρε στο πτυχίο να εργαστεί. Πού να εργαστεί? Και πρέπει να φροντίσει η πολιτεία και
και γι' αυτό. Δεν ξέρω, θα γίνει τεχνικό αλήκεια για να μπορούν τα παιδιά να πιάνουν δουλειά, ρε παιδί μου. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Το βλέπετε δυσίωνο. Πλεονάζουν δικηγόροι, πλεονάζουν. Πού να σας το πω, και θέλουν όλοι οι γιατροί, δικηγόροι. Πού να σας το πω, τι γίνεται τώρα. Αυτό βλέπω για την κόρη μου εγώ τώρα. Αλλά του χρόνου θα χαράξει πού θα. Γιατί τώρα πάει Δευτέρα, θα πάει. Α, τι θα γίνει. Δηλαδή, πάει από τον πατέρα της έτσι, έτσι θα είναι. Αυτό είναι το μέλλον. Πιάσουμε δουλειά, να δουλεύουν όλοι για να πάει και το κράτος καλά. Και να υπάρχει, γιατί όπου υπάρχει ανεργία, είναι μήτηρη κάθε κακίας, φίλε μου. Μάλιστα. Η ανεργία. Να δουλέψουν. Θα έχουν και χαρά. Θα πάρουν και τα ρουχαλάκια τους. Έτσι κρίνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη που παραχωρήσατε στο κανάλι μας από Προτροπή, επαναλαμβάνω, του κόσμου που και τηλέφωνα μας πήρε και κάποιοι άλλοι. Σας αγαπώ πολύ και σας. Να σας πω όμως και κάτι άλλο. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα εάν τους ευχαριστήσω. Εάν θέλουν κάτι να πω μια άλλη φορά από ψευτικής πλευράς. Το είπε δύο φορές. Θα το πω. Ό,τι θέλετε. Κυρίες και κύριοι, ήταν εκπομπή Εφόρες της Ύλης και σήμερα, 1η Ιουνίου 2003. Εμείς από την πλευρά μας να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας βλέπετε, να σας χαιρετήσουμε και όπως λέει χαριτολογώντας και ο δέσποντας κύριος κύριος Αγαθόνικος στον κύριο Τσούκα, ένας είναι ο κύριος. Ένας. Γεια σας. Σας χαιρετώ.